δύο εβδομάδες μετά την εμφάνιση τύπου Αφρικανού δικτάτορα στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε άλλη μια απογοητευτική δημόσια εμφάνιση. Αυτή τη φορά στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Πόρτο της Πορτογαλίας για την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Το ξεκαρδιστικό αλλά συνάμα στενάχωρο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε προφανώς με πρωτοβουλία της Ομάδος Δημοσίων Σχέσεων του Πρωθυπουργού, που έβαλε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει δηλώσεις στους Έλληνες δημοσιογράφους με εικόνα και ήχο στο πεζοδρόμιο μιας λεωφόρου με φόντο κάποια κτίρια σε άθλια κατάσταση. Είναι λυπηρή η εικόνα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να θυμίζει κοινοτάρχη ή σε καλύτερη περίπτωση δήμαρχο επαρχιακής πόλης, καθώς έκανε δηλώσεις με φόντο παράγκες, αυτοκίνητα και με ηχητική συνοδεία κορναρισμάτων, με αποτέλεσμα μεταβίας να ακούγεται. Η όλη σκηνή παραπέμπει σε δηλώσεις αυτόπτη μάρτυρα για κάποιο αστυνομικό θέμα σε τηλεοπτική εκπομπή και σίγουρα όχι σε δηλώσεις Πρωθυπουργού. Μήπως πρέπει να το ξαναδούν στην τρομερή επικοινωνιακή ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη? Γιατί δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους Έλληνες. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των δηλώσεών του, εκεί αρχίζουν τα πιο τραγικά, στο κομμάτι που δεν καλύπτεται η φωνή του από κόρνες και φωνές, προσπαθεί να υπερασπιστεί το νέο σαρωτικό για τους εργαζομένους νομοσχέδιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: μια νέα εργατική νομοθεσία που θα δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Δύναμη να επιλέξει ο ίδιος την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δύναμη να λέει στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου όταν εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέω όχι σε οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερορίες μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζόμενων. Να τονίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να σερβίρει το πράσινο πιστοποιητικό και το δείπνο των 27. Άλλωστε, η ταχεία εφαρμογή του αποτελεί για τον Πρωθυπουργό τη φυσιολογική συνέχεια της καλής προόδου, όπως έχει επισημάνει πρόσφατα, η οποία έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ταυτοχρόνως, ανέπτυξε τη σημασία η εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου, το οποίο ο ίδιος προωθεί με πάθος, να πλαισιωθεί και από την αρχή της αμοιβαιότητος. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της ταχύτερης δυνατής εφαρμογής του πιστοποιητικού εμβολιασμού, καθώς η χώρα μας είναι έτοιμη σε μια εβδομάδα από σήμερα να ανοίξει τις πύλες της στους τουρίστες. Κατέληξε δε πως αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς την επιβολή περιορισμών κατά τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πως είναι υπέρμαχος της πρότασης απελευθέρωσης των πατεντών των εμβολίων, αλλάζοντας τη θέση του μετά τη λαϊκή κατακραυγή.